Μαρή. Ελπίδα, την τελευταία φορά ποιο πώς το είχες? Αυτό σεφ. Και τι είχες ετοιμάσει? Καλαμάρι, χαρίδες, αλλαντικά, γλυκά σεφ. Τα έχεις κάνει όλα μόνη σου? Όχι σεφ. Ποιος είχε βοηθήσει? Ο Νίνος σεφ. Σήμερα τι έχουμε έτοιμο? Σεφ. Τίποτα, ε. Σχεδόν τίποτα, σεφ. Τι? Σχεδόν τίποτα, σεφ. Σχεδόν τίποτα. Σχεδόν και έχουν βοηθήσει όλοι σε αυτό το πόστο. Πολύ ωραία. Άντε βρε μ***α. Άντε βρε μ***α. Δεν είναι δυνατόν να μου λες πως δεν υπάρχει τίποτα. Κάνω αμήνα κρατηθώ για να μην αρχίσω να βρίζω. Το πόστο ήταν σχετικά πλήρες. Το μόνο που ήταν να γίνει ήταν ένα δίπλωμα και ένα κόψιμο. Δεύτερο αλλαντικό, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Μάλιστα. Μανταλένα, εσένα περιμένουμε. Ναι, σεφ. Ναι, σεφ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε ποτέ ομάδα. Ήμασταν 10 και δεν το καταφέραμε να ενωθούμε. Τώρα που είμαστε 4, να βγάλουμε ένα ολόκληρο dinner, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξεχνάτε. Ελπίδα, τι πώς το έχεις? Πάστα ρύζι, σεφ. Πάστα ρύζι, Ελπίδα. Πάμε. Πάμε, Ελπίδα. Έχεις δίκιο, σεφ. Το πόστο μου είναι πάστα ρύζι, αλλά η Μανταλένα χρειάζεται βοήθεια. Πρέπει να βγει το σερβις σήμερα για να μπορέσουμε να φτάσουμε και στο δικό μου πόστο για να βγάλουμε πάστα ρύζι. Τα πόστα μας σήμερα είχαν δοθεί για τους τύπους μόνο. Δεν διατήρησε κανένας το πόστο του. Φύγαμε όλοι για να βοηθήσουμε τη Μανταλένα και κάναμε όλοι ό,τι μπορούσαμε και ό,τι ξέραμε. Απορώ με την ηρεμία σου, κοίταξε. Καλαμάρι, κοίταξε το πιο ωραίο πράγμα. Καλαμάρι, κατά ύφη, ταρτάρ. Άστο σεφ. Κοίταξε, μάγκο, κομμάτια ψωμί, μορνέ. Και έχει γίνει. Χαμός. Έχει γίνει. Φωνώ, σεφ. Μα πώς δουλεύεις έτσι? Δεν δουλεύω εγώ, σεφ. Δεν δουλεύω μόνιμο εδώ. Είναι το πόστο σου. Το γνωρίζω, σεφ. Δεν μιλάς όμως. Σε βοηθάνε και δεν μιλάς. Καθοδηγείς τουλάχιστον. Τι είναι αυτό? Σεφ, είναι πολύ χαλιά. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Παιδιά, ποιος υποτίθεται πρέπει να κάνει γαρίδες κατά ύφη? Εσύ, πάρε. Μία, δύο, τρία. Ωραία. Μας έχεις πρίξει. Όλοι ασχολούνται μαζί σου και δεν βγαίνει τίποτα. Λύσε το θέμα σου τώρα μόνη σου. Συνέχισε τα τώρα πάλι. Δεν με ακουμπάνε σε αυτές οι φωνές. Από τη στιγμή που αναλάβα να κάνουν μια δουλειά, ας την κάνουν σωστά. Κοίταξε, γαρίδες κατά ύφη που φεύγουν. Έτσι πρέπει να φύγουνε. Σεφ, το κατά ύφη λίγο μας δυσκόλεψε σήμερα. Από εκεί βγαίνει άψογο και είναι το ίδιο κατά ύφη. Εντάξει. Τι έκανες 2 ώρες, για παίρνει μου. Τις δουλειές που έκανες σε 2 ώρες. Ωραία. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Έκανα τη μορνέ, κόψαμε τα λαχανικά. Δεν τα κόψα εγώ, τα κόψε η Ελπίδα. Άρα εσύ θα κόψεις. Έκανα τα γλυκά, έκανα την πανακότα, την κρέμ μπρουλέ. 10 λεπτά δουλειά. Δεν είναι 10 λεπτά. 15. Μου πήρε 40 λεπτά. Κακός, κακός. Μισή ώρα για να κάνεις μια πανακότα, μωρέ. Θα μας τρελάνεις. Μισή ώρα και τα 2 γλυκά. Εντάξει. Ναι, εντάξει, εντάξει. Λες και πέρασες μόνος από αυτό το πόστο. Λες και η Ελπίδα προχθές δεν τα κατάφερε άψογα. Μπράβο της. Τι να πω εγώ εδώ. Δεν ταιριάζω, φανάζομαι. Ωραία, μιλάς μόνη σου. Φυσικά. Έλα εδώ να μου πεις, έλα. Όχι. Έλα εδώ. Πάμε έξω. Πέτα το. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Πες μου, ποια είναι σε δέρνη. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Ποιο είναι? Μιλάς μόνη σου όλη τη μεσημέρι. Όλη την προετοιμασία τραγουδάς. Τι? Εδώ έχω αγχωθεί εγώ. Και εσύ είσαι στον κόσμο σου. Πες μου, παιδί μου, πού είναι το πρόβλημα? Δεν έχεις να πεις τίποτα. Πολύ ωραία. Συνέχισε έτσι, μπράβο. Δεν θα συνεχίσω έτσι. Βέβαια. Δεν θα συνεχίσω έτσι. Ωραία, χαίρομαι. Τζάμπα, ο χρόνος που χάσαμε, σεφ. Δεν μου είπες κάτι ουσιώδες. Ξαναμπαίνω στην κουζίνα. Νίνο, 45 λεπτά ασχολούνται όλοι με τη Μανταλένα για να βγάλουν 3 καλαμάρια, 2 γαρίδες κατά ύφη και τα λαντικά. Είναι 3 ώρες πάνω από ένα καλαμάρι. Και κάθεσαι και το γυρνάς και εσύ το καλαμάρι. Ούτε κοντοσούβλι να ήταν. Ναι, σεφ. Άντε, έχουμε γίνει. Και απλά ρεζίλι. Ακούστε με λίγο. Ναι. Για να μπορέσουμε να ταΐσουμε λίγο κόσμο ακόμα. Γιατί θα φύγει. Τι έχεις πάνω? Απάντησε μου, τι έχεις πάνω? 2 φιλέτα, 3 κοτόπουλα. 3 κοτόπουλα, 2 φιλέτα. Ωραία. Βάλε μου άλλα 2 φιλέτα, medium rare και όσα λαβράκια έχεις, 3-4, όσα μπορούμε να βγάλουμε. Είναι μόνο το κοτόπουλο αυτό. Βάλε πάνω, Γεωργία. Βάλε πάνω. Έχεις άντρα για κοτόπουλο μπροστά, Νίνα, έτσι. Εδώ είναι. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Τι έγινε, ρε. Του έχετε δώσει ομό κοτόπουλο μπροστά. Stop, Ελπίδα, stop. Παλιά, φτάνει. Ε, stop. Σε φες μου, σε παρακαλώ. Stop, παιδιά. Τελειώσαμε. Stop. Ο σεφ ειδοποιεί ότι κλείνει το εστιατόριο και εννοείται ότι δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι σήμερα έχουμε χάσει και μάλιστα πανηγυρικά.